Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Ιούλια. Επιστρέφει ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έλεγε η γεωγραφία, επιστρέφει και στην Ελλάδα. Δεν θα καθίσει στην παράταση που αποφασίστηκε τελικά για το ποιος θα διαδεχθεί το Jean-Claude Juncker ως επικεφαλής της Κομισιόν, αλλά και του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά αξιώματα. Για να σας πω λοιπόν και τις τελευταίες ειδήσεις, ότι τελικά είχαμε μαύρο καπνό, έχουμε αδιέξοδο στις συνομιλίες αυτές, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε στο ελάχιστο οι ηγέτες των κρατών. Φαίνεται κατά την προσφυλή τους μέθοδο, επί 18 ώρες προσπάθησαν να εξαντλήσουν ένας τον άλλον, εξάντλησαν τους δημοσιογράφους. Φαίνονταν στα πλάνα τώρα δίπλα σου, Ιουλία. Δεν ήταν απογοητευμένοι διότι τους πληροφόρησαν ότι θα αναχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν από την κόπωση της Σολονικίας. Ήταν αποκαμωμένοι ακριβώς. Θυμήθηκαν μάλιστα και πολύ σωστά και το 2015 που επί 18 ώρες ο κύριος Τσίπρας είχε τις περιβόητες εκείνες τις συνομιλίες που μετά γράφτηκε και η ιστορία μετά από όλες αυτές τις συνομιλίες. Φαίνεται όμως ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η μέθοδος είναι πάγια. 18 ώρες για ένα μεγάλο διακύβευμα όπως ήταν τότε και για τώρα ίδιες είναι οι ώρες οι οποίες έκατσαν στο τραπέζι και τελικά δεν βρήκαν άκρη όπως τουλάχιστον τότε. Και φαίνεται ότι μεταφέρεται αυτό για αύριο στις 12 το μεσημέρι, αλλά από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ούτε αύριο θα βγει λευκός καπνός και μάλλον θα μεταφερθεί το όλο θέμα για τις 15 Ιουλίου. Κάνουν βέβαια απέλπιδες προσπάθειες να μην γίνει αυτό και για να μην φανούν οι πολύ μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Σοσιαλδημοκρατών, αλλά και της ομάδας Βίζενγκραντ, γιατί εκεί υπάρχει το αγκάθι. Δηλαδή η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχία και η Σλοβακία δεν συμφωνούν στον Τίμερμανς ως πρόεδρο της Κομισιόν, γι' αυτό και προτείνουν τους δικούς τους, ενώ από την άλλη πλευρά ούτε ο Βέμπερ συμφωνεί στο να μοιραστεί, γιατί από ό,τι φαίνεται για πρώτη φορά θα τεθεί το θέμα να μοιραστεί το Ευρωκοινοβούλιο μεταξύ Βέμπερ και Φέρχοφστατ, δηλαδή του Προέδρου των Φιλελευθέρων. Έτσι λοιπόν δεν φαίνεται να συμφωνεί κανένας με κανέναν, παρά το γεγονός ότι προσπάθησαν και έπεισαν στην πρώτη σύνοδο κορυφής την κυρία Μέρκελ να στηρίξει τον Τίμερμανς. Τώρα φαίνεται πως υπάρχουν γκρίνιες από το κόμμα της και δεν φαίνεται να έχουμε πολύ εύκολα. Πολύ ευρωπαϊκά είναι όλα αυτά, Ιουλία. Νομίζω ότι τα έχουμε ξαναζήσει. Ένα ντεζαβού είναι αυτή η διαδικασία. Ντεζαβού συνέχεια. Είναι η ίδια διαδικασία. Ποιος εξαντλήσει τον άλλον περισσότερο για να βγει στο τέλος κάποιος ο οποίος μπορεί να μην είναι καν στο κάδρο αυτή τη στιγμή.